Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έρονται από σήμερα Δευτέρα 1η Οκτωβρίου τα capital controls για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα από σήμερα επιτρέπονται απεριόριστες αναλήψεις μετρητών από τα κισέ των τραπεζών και τα ATM, ενώ οι αναλήψεις μετρητών από το εξωτερικό θα επιτρέπονται έως το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να μεταφέρει στο εξωτερικό 10.000 ευρώ σε φυσικό χρήμα έναντι 3.000 που ήταν το όριο μέχρι πρότινος. Υβριδικό αναμένεται ως προς τη συντάξη στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2019 που θα καταθέσει σήμερα η κυβέρνηση στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση επέλεξε να ενσωματώσει δύο σενάρια για την τύχη των συντάξεων, με το πρώτο να προβλέπει την πλήρη περικοπή της προσωπικής διαφοράς και την εφαρμογή των αντιμέτρων, και το δεύτερο να προβλέπει την μη περικοπή. Το παράδοξο της παρουσίασης δύο σενάριων για την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών της επόμενης χρονιάς έχει να κάνει με το γεγονός πως η κυβέρνηση δεν θέλει να εμφανιστεί, πως δεν εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα με τους δανειστές για τις συντάξεις και πως προχωρεί σε μονομερείς ενέργειες. Μια νέα ξενοδοχειακή πιάτσα πολλών αστέρων και αξιώσεων δημιουργείται σταδιακά τα τελευταία χρόνια στην πρωτεύουσα, με πολυτελείς και όχι μόνο ξενοδοχειακές μονάδες να προστίθενται συνεχώς στο δυναμικό της χώρας, εκμεταλλευόμενες τα συνεχόμενα ρεκόρ που κατακτά η Ελλάδα στον τουρισμό. Ο λόγος για τη Λεωφόρο Σύγκρου, η οποία από την απομόνωση και τα λουκέτα των πρώτων χρόνων της κρίσης ξεκίνησε δειλά-δειλά να αλλάζει όψη και σήμερα φιλοξενεί αρκετά πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία. Σε αυτό έχουν συμβάλει βέβαια και τα πολλά σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται τριγύρω από αυτήν, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και φυσικά το Μουσείο της Ακρόπολης. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 691,22 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,07%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.